οικονομικό αδιέξοδο και το ερμητικά κλειστό τραπεζικό σύστημα γιγαντώνουν τα κυκλώματα των τοκογλύφων, όπως αυτό που ξύλωσε η Ελλάς στο Ηράκλειο. Κραυγάζουν με αγωνία οι παράγοντες της τοπικής οικονομίας, χαρακτηρίζοντας ευθέως ως κοινό μυστικό, όσο αποκαλύπτονται μέσα από τη δικογραφία για τη συμμορία των 8 που απολογούνται αύριο στον ανακριτή. Βεβαίως και είναι ένα κοινό μυστικό το ότι κάποιοι καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την επιχείρησή τους. Αναζωπηρώνεται περισσότερο με όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που περνάνε οι επιχειρήσεις σήμερα. Ξυλοδαρμοί, επεισόδια, εμπειρισμοί που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου για τη δράση των αδίστακτων ομάδων, όπως εξηγεί ευθαρσός ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων. Με σπάσιμο μαγαζιών, με πυρκαγιές μαγαζιών, έχουμε δει αρκετά τέτοια πράγματα τα οποία για εμάς σχετίζονται με αυτά τα γεγονότα. Το 25% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σε τόσο δεινή θέση, ώστε τα ταμιακά τους διαθέσιμα μεταβίας καλύπτουν μία ημέρα, ενώ για άλλο ένα 25% τα διαθέσιμα μεταβίας αρκούν για ένα μήνα, όπως πιστοποιεί και πρόσφατη έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Περίπου το 25% δεν έχει ούτε για μία μέρα και το υπόλοιπο και ένα 25% ακόμα το φτάνει για ένα μήνα. Όπως εξηγεί ο κύριος Λεκάκης, υπάρχουν επιχειρηματίες που αναζητούν χρήματα με οποιοδήποτε κόστος, ακόμη και για να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ για να κρατήσουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους. Οι περίπου 40.000 επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας μπορούν αυτή τη στιγμή να περάσουν την πόρτα των τραπεζών. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι υπόλοιπες άλλες 840.000 επιχειρήσεις που δεν μπορούν να περάσουν την πόρτα των τραπεζών θα πρέπει να βρουν άλλες πηγές χρηματοδότησης. Με αποτέλεσμα κάποιος που θέλει να κρατήσει την επιχείρησή του σήμερα θα υποχρεωθεί να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους προκειμένου να πάει να πληρώσει το ρεύμα του για να μην βάλει λουκιά του στην επιχείρησή του. Πρέπει αυτή η περίμετρος των επιχειρήσεων, των μέτρων γενικά που αποκλείουν τις επιχειρήσεις πρέπει να μεγαλώσει για να είναι δυνατόν να έχουν περισσότερη πρόσβαση με λίγο πιο ελαστικά κριτήρια, θα έλεγα. Τα θύματα των τοκογλύφων σιωπούν εξαιτίας των απειλών. Όμως αυτό που μιλά στις αρχές και οφείλει να προβληματίσει είναι η αύξηση των αυτοκτονιών, όπως επισημαίνουν οι παράγοντες της τοπικής αγοράς. Ξέρετε ότι τα στοιχεία αυτά δεν δίδονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να προσεγγίσει τέτοιους ανθρώπους και να σου δώσουν στοιχεία, γιατί φοβούνται και για τη δική τους τη ζωή, αλλά και για τη ζωή των συγγενικών τους προσώπων. Είχαμε αύξηση των αυτοκτονικών περιστατικών. Και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εμείς σαν Ομοσπονδία, έχοντας και τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης εκείνη την περίοδο, ότι αρκετές περιπτώσεις ίσως να συσχετίζονται και με τέτοιες υποθέσεις. Καθένας περνάει το γολγοθά του και το βλέπουμε μόνο κατόπιν το αποτέλεσμα, και αυτό είναι που μας τρομάζει περισσότερο από όλα. Η κατάσταση όμως αυτή υπάρχει, δυστυχώς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το θέμα είναι πώς αυτό μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Ο κυκαιώνας των αποκαλύψεων άρχισε μόνο εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε όταν η συμμορία των τοκογλύφων έσπασε σε υποομάδες, με τους εμπλεκόμενους να αλληνομηνύονται, να κυκλοφορούν με αλεξίσφαιρα, ακόμη και να πρωταγωνιστούν σε σενάρια για συμβόλαια θανάτου. Μεγάλο ερώτημα στο πεδίο των ερευνών είναι πώς εξασφάλιζαν τα μέλη της συμμορίας τη ρευστότητα για να δανείσουν τα θύματά τους.